Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κάτσε, θα το ξαναπώ, Μπίλι, γιατί περίμενε. Εσύ μ' ακούσε, τρόμαξα ρε φίλε, σαν ρομπότ ακούγομαι. Τώρα, μπα, περίμενε. Ένα-δύο. Δεν θα γκρινιάξω για τα ακουστικά, όπως γκρινιάζουν άλλοι, Βασίλη μου. Θα μας πάρουν τηλέφωνο κατά τις και μισή. Δεν θα γκρινιάξω. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί και να είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι... Τώρα το σκέφτηκα και θα με πιάσει το παράπονο πάλι. Η ώρα για μπλε υπάρχει από το 2006. Καθημερινά 12 ολόκληρα χρόνια. Πείτε μου εσείς πόσες από τις εκπομπές, πόσες από τις ώρες για μπλε ήταν χαρούμενες τις Δευτέρες. Αυτά τα 12 χρόνια. Θα πει κάποιος για το βόλεϊ. Okay. Για το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Πείτε μου αυτά τα 12 χρόνια που υπάρχει εκπομπή, πόσες Δευτέρες ήρθαμε εδώ να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσουμε για τον αγαπημένο μας Ηρακλή. Με κέφι, με όρεξη, με διάθεση, με πανηγύρια, με νίκες, με χαρές. Στο μάχη έχει γίνει... Βάλτε 12 χρόνια κάτω και θα καταλάβετε. Σας φροντίζουμε πάντως, δεν έχετε παράπονο. Για όλους εμάς λοιπόν που έχουμε αποκτήσει πάρα πολλά νεύρα, εύχομαι να μας βοηθήσει να καλμάρουμε ένας δύσκολα, πολλοί καφέδες από το For All και φυσικά δεν νομίζω κάποιος να αναρωτιέται για ποιο λόγο μπορούμε να έχουμε νεύρα. Έχουμε νεύρα για όλα αυτά που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή και κυρίως για τα αποτελέσματα, γιατί κακά τα ψέματα, όποια και να είναι η εικόνα μιας ομάδος, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Η Κέρκυρα κέρδισε με ένα σουτ σε 90 λεπτά αγώνα. Από τον γκολ του Σιατραβάνη, προς τιμή του δεν πανηγύρισε. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί ο Σιατραβάνης δεν ήρθε στον Ηρακλή το καλοκαίρι, τέλος πάντων. Απέναντι σε έναν Ηρακλή που δεν ήταν χειρότερος του αντιπάλου, αλλά έχασε. Έχασε. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Καβαδίας, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιού και στην παρέα μας όλοι εσείς. Μαζί μας φυσικά και τα ρούχα IB, Ηλιάδης Μπάμπης, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, χοντρική, λιανική, σκρά 14 με φλέμι γωνία στους αμπελόκηπους, 23 10 7 44 403. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail μας blue-libero-papaki-yahoo.gr. Θα τα δούμε όλα φυσικά και την πολύ μεγάλη προσπάθεια της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή που λίγο ήθελε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν ήθελε πολύ, λίγο ήθελε και για τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Θυμάστε που... Στην εκπομπή της Πέμπτης είχαμε εδώ για περίπου 50 λεπτά της ώρας τον τεχνικό διευθυντή της Παϊρακλής, τον κύριο Παύλο Μυροφορίδη, να μας μιλά ζωντανά εδώ στην ώρα για μπλε. Τρεις φορές η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Εάν η ομάδα, και το χτυπούσα έτσι το ξύλο για να ακουστεί, όπως και τώρα. Ακούγεται, Μπίλη? Ακούγεται. Χάσει στην Κέρκυρα. Αλλάζει ο προπονητής. Η απάντηση του Παύλου Μυροφορίδη ήταν και πάλι όχι. Γιατί δεν θεωρώ ότι θα παίζει το κεφάλι του κάθε εβδομάδα, γιατί έχουμε ένα στόχο και δεν κοιτάμε το κάθε μάτς, κοιτάμε το στόχο στο τέλος. Με το παράδειγμα τότε με τον Απόλλωνα που είχε ξεκινήσει με συνεχόμενες ήττες αλλά ανέβηκε κατηγορία. Ή με το παράδειγμα του Φέργκισον που μας είχε δώσει... Στην εκπομπή που την πρώτη χρονιά στη United ήταν για τα θηρία και μετά πήρε όσα πήρε. Αν μπορούμε να μπούμε, που μάλλον δεν μπορούμε, σε διαδικασία σύγκρισης. Η δήλωσή του λοιπόν ήταν συγκεκριμένη εδώ στην ώρα για μπλε. Και η στάση του κυρίου Μυροφορίδη είναι επίσης συγκεκριμένη ότι δεν αλλάζει ο προπονητής και τον στηρίζουμε. Είναι σήμερα να πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη μέσω και... διαδικτύου και με τον κύριο Τόν Παπαδόπουλο, τον μεγαλομέτοχο και πρόεδρο φυσικά
της ΠΑΕ Ηράκλης. Φυσικά και ένα από αυτά που θα συζητήσουν είναι το θέμα του προπονητή. Γιατί αν δεν συζητήσουν αυτό, ποιο θα συζητήσουν? Πολλά μπορούμε να πούμε και πολλά μπορούμε να πούμε για ακόμα μια φορά εκ του αποτελέσματος. Και δυστυχώς κατάφερε ο Ηρακλής μέσα σε λίγες μέρες να γίνει τόσο άνω κάτω που δεν ξέρω αν έχει επιστροφή αυτό το πράγμα. Τις περισσότερες φορές όταν μια ομάδα γίνεται άνω κάτω, δύο πρέπει να γίνουν. Ή αλλαγές σε πρόσωπα, που συνήθως ένας την πληρώνει και αυτός είναι ο προπονητής, ή αποτελέσματα. Το πρώτο θα δούμε αν θα γίνει, μάλλον φαίνεται ότι δεν θα γίνει. Γιατί υπάρχει αυτή η στήριξη που σας είπα νωρίτερα από τον Παύλο Μυροφορίδη, φαντάζομαι μεταφέρεται και στη διοίκηση, αυτοί αποφασίζουν. Το δεύτερο, εάν δεν γίνει και την Κυριακή, πότε θα γίνει? Την Κυριακή παίζει Ηρακλής Εγινιάκος. 3 η ώρα το μεσημέρι. Ο Ηρακλής που κατάφερε, πέρα από την ντροπή της Τετάρτης, για την οποία ντροπή δεν πλήρωσε κανείς, σε εισαγωγικά η λέξη για να μην παρεξηγηθώ, κανένας δεν απολύθηκε, κανένας δεν παραιτήθηκε, κανένα πρόστιμο δεν μπήκε, δεν υπήρξαν συνέπειες αυτού. Παρά την πίεση που ασκεί ο κόσμος με ανακοινώσεις, με social media, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται να σας το πω, χαμός γίνεται. Απόλυτα δικαιολογημένα. Από όλους γίνεται αυτός ο χαμός. Και κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα βάλει με τον κόσμο που δεν αντέχει να βλέπει την ομάδα του να χάνει και να ξεφτιλίζεται και να χάνει σε παιχνίδι που δεν αξίζει να χάσει, αλλά χάνει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, και αυτό το είπα και στο σχόλιο που έκανα χθες και στο ημίχρονο του αγώνα, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα εδώ στο Λίμπερο, όταν με βγάλαν τα παιδιά, πάρα πολύ εύκολο να βαφτίζουμε φαβορεί ομάδες. Όλοι μας. Και είναι λογικό. Γιατί έρχονται πολλοί και πραγματικά είναι λίγο εκνευριστικό. Εντάξει, το δικαιολογώ πάνω στην αγανάκτηση του καθενός. Να λένε, καλά εσείς δεν λέγατε ότι η ομάδα έχει καλό ρόστερ και είναι φαβορεί. Τι να πούμε, ψέματα. Υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν το ρόστερ του Ηρακλή. Αν το έχουν, τι να πω, πάω πάσο. Να διαβάσουμε το ρόστερ του Απόλλωνα Λάρισας, που έχει 2-2. Να διαβάσουμε το ρόστερ της Κέρκυρας, που κέρδισε τον Ηρακλή. Γιατί να το διαβάσω, μα το έχω μπροστά μου. Κουτζαβασίλης, Πίνουλας, Ιωάννου, Θεοδωράκης, Κούρος, Κρητικός, Νίκητς, Κόντος, Ιατραβάνης, Βέρτζος, Βίλα, Ζορμπάς, Κρητικός, Τουράμ. Αν έλεγα εγώ το καλοκαίρι ότι ο Ηρακλής πήρε τον Κουτζαβασίλη, τον Σπίνουλα, τον Ιωάννου, τον Θεοδωράκη, τον Κρητικό και τον Ζορμπά και τον Κόντο, ποιος ξέρει τι θα ακούγαμε. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη παίκτη από αυτούς που έχει ο Ηρακλής. Αλλά ο Ηρακλής χάνει. Ο Ηρακλής ήδη κυνηγά. Και μπορεί να χάσει και πάλους. Μπορεί να χάσει και από τον Απόλλωνα Λάρισας που έχει 2-2. Μπορεί να χάσει και από τη Δοξαδράμας που έχει 2-2. Μπορεί να χάσει και από τον Πλατανιά που έχει 2-2. Ποιος άλλος έχει 2-2. Και ο Εργοτέλης, 4 ομάδες. Ήδη κυνηγά 4. Και το πρόγραμμα το κάνουν οι ομάδες. Και τα φαβορί φαίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εχθές θυμήθηκα την προπέρσινη ομάδα του Άρη. Και ξέρετε γιατί τη θυμήθηκα? Γιατί πρόπερσι ο Άρης μάζεψε στο ρόστερ του ό,τι καλό κυκλοφορούσε στη Β' Εθνική
Και πολλοί ήταν αυτό που λέμε σουμπερλικάτι. Ό,τι έκανε ο Ηρακλής τώρα. Ομάδα όμως δεν κατάφερε να κάνει όπως έκανε πέρυσι. Που δεν είχε τα τόσα πολλά ονόματα πέρυσι όπως πρόπερσι. Με Μπαργκάν, με χίλιους δυο. Ποιον είχε, Τζιμπούρ που είχε πάρει κτλ. Δεν ανέβηκε, ανέβηκε η Λαμία. Μην πάθουμε το ίδιο. Όλοι βαφτίζουμε τον Ηρακλή φαβορή. Ναι, έχει το καλύτερο ρόστερ. Ναι, έχει τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Ναι, αν βάλει την μπάλα κάτω θα τους κερδίσει όλους. Δεν το κάνει όμως. Και αν το κάνει, το κάνει ανορθόδοξα. Και μέσα σε αυτό το ανορθόδοξο φυσικά έχει και πολύ μεγάλη ευθύνη ο προπονητής. Και υπάρχουν απορίες από εμάς απ' έξω και από μένα προσωπικά και από τον κόσμο. Αλίμονο, όλες οι απόψεις, το έχω πει εκατομμύρια φορές, είναι σεβαστές. Για κάποιες αποφάσεις του, για κάποιες κινήσεις του. Δηλαδή, θα το ξαναπώ όπως το λέμε και για το μπάσκετ, το λέμε και για το βόλεϊ. Δεν είμαστε προπονητές. Ούτε πτυχίο έχουμε, ούτε τίποτα. Αλλά κάποια πράγματα δεν γίνεται να μην τα πούμε. Ή δεν γίνεται να μην τα δούμε πρώτα και μετά να τα πούμε. Δηλαδή, το ότι ο Γιάννης Πασάς ανταποκρίνεται, και δεν φταίει ο παίκτης φυσικά, στη θέση του αριστερού μπακ, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να τον βλέπουμε εκεί κάθε Κυριακή. Ενώ υπάρχει κανονικό αριστερό μπακ στον πάγκο και λέγεται Χιτζίδης. Αν δεν μας κάνει ο Χιτζίδης, να μας το πούνε. Γιατί ο Κανακούδης είναι τραυματίας. Αν δεν είναι έτοιμος, ο Χιτζίδης, επίσης να μας το πούνε, γιατί έπαιξε ο Πασάς. Και έπαιξε ο Πασάς μπακ και επειδή δεν υπήρχε Γεωργίου, έπαιξε ο Μεδρινός μπροστά του. Θέλει πολύ για να δούμε ότι ο Μεδρινός στη γραμμή δεν μπορεί. Καλός χρυσός στη γραμμή, πλάγια δεν μπορεί. Πρώτη αλλαγή έγινε. Δεν θέλουμε από ένα προπονητή να διορθώσει τα λάθη του, να διορθώνει, συγγνώμη, τα λάθη του, θέλουμε να μην τα κάνει πρωτίστως. Και είναι απρά πράγματα, δεν θέλει πτυχία. Επίσης, κάτι που πάλι δεν το καταλαβαίνω, μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω τίποτα με το παλικάρι, γιατί παίζει βασικός ο Δημήτρης Χασομέρης. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, ο Περόνε είχε ενοχλήσει, δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχει ο Ρόβας. Ας τον δούμε μια φορά βασικό. Το βλέπουμε στο τέλος. Ναι, όντως μπορούσε σε εκείνη τη φάση στο τέλος να σπάσει την μπάλα να γίνει γκολ. Που το τελείωσε μόνος του. Άσε που, τώρα που το θυμάμαι, δεύτερη συνεχόμενη αρνητική διαιτησία. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω. Ο Ηρακλής είναι αυτός που είναι και χάνει τους βαθμούς που χάνει. Δεν λέω ότι φταίει η διαιτησία, αλλά είναι και αυτό. Σου ακυρώνουν δύο γκολ με τον Ηρόδοτο, προχθές δεν σου δίνουν πέναλτι, βλέπεις να τραυματίζεται παίκτης της Κέρκυρας και να μπαίνει, αυτό δεν το ξανά ποτέ, ποτέ, να μπαίνει ο φυσιοθεραπευτής, γιατρός, ποιος ήτανε, χωρίς την εντολή του διαιτητή, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ό,τι να είναι, ένα διαιτητή που το βάλαν σε ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι, για δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, που έπαιξε, λέει, ο Βλάχος, ο κύριος Βλάχος ο διαιτητής, αυτό είναι το επιθετό του, πρώτη φορά στη Β' Εθνική και το βάλαν σε αυτό το μάτς. Να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με τις κάρτες, συγγνώμη. Καλησπέρα στον Κώστα από την Κιανόλευκη Κοπενχάγη που μας ακούει. Να είσαι καλά. Ναι. Δεν νομίζω ότι το λέει, φίλε μου Κωστή, μόνο στον αέρα ο κ. Μυροφορίδης ότι στηρίζει τον το Βοσνιάδη. Τον στηρίζει και εκτός αέρα. Δηλαδή η θέση που κρατά
στις συζητήσεις που έχει με την διοίκηση είναι ότι στηρίζεται ο προπονητής. Και είναι ξεκάθαρα δική του επιλογή, έτσι, του Μυροφορίδη. Όπως είναι επιλογή του και αρκετοί ποδοσφαιριστές που ήρθαν, να μην πω όλοι. Γιατί κάποιος τους βρήκε. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάποια πράγματα που στο κακό αποτέλεσμα φαίνονται ακόμα περισσότερο. Βέβαια, αυτά που σας ανέφερα τώρα με τις θέσεις που δεν καταλαβαίνω, τα ανέφερα και χθες στο ημίχρονο που ήταν 0-0 το μάτς. Αυτό το πασάζ με Ιδρυνός και Χασομέρης, συγγνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, το ξαναλέω, προπονητής δεν είμαι, δεν το καταλαβαίνω. Όπως δεν καταλάβαινα το γιατί έπαιξε ο Αμπάρης, που ήταν χθες εκτός αποστολής. Και έβαλε τον Γρηγοριάδη, δεύτερο. Δεν γίνεται να λέμε ότι έχουμε ένα ρόστερ 30 παικτών. Θυμάμαι τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο, εδώ που μας είχε μιλήσει την ώρα για μπλε, όταν είχε λύσει την συνεργασία του με τον Ηρακλή για να έρθει ο Βοσνιάδης και είχε πει ότι εύχομαι καλή επιτυχία στον νέο προπονητή που θα έχει δύσκολο έργο, γιατί και εγώ δυσκολευόμουν που είχα 30 παίχτες, ποιο να βάλω, ποιο να βγάλω, δύο εντεκάδες. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Από τη μία, ναι, ευχάριστος πονοκέφαλος γιατί έχεις επιλογές, από την άλλη, πρέπει να σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Από εκεί που λέμε 30 παίκτες και δεν ξέρουμε ποιο να βάλουμε, να παίζουμε με τον Γιάννη τον Μπασά αριστερό μπακ και τον Μεδρινό αριστερό χαφ. Ο Γεωργίου ήταν άρρωστος. Okay. Δεν υπάρχουν άλλοι. Πρέπει να κάνουμε αλχημίες που βλέπουμε ότι δεν βγαίνουν. Και το ίδιο και ο ίδιος ο Βοσνιάδης. Αλλιώς δεν τον έβγαζε τον Μεδρινό, ούτε θα έβγαζε τον Χασομέρη μετά. Που το παιδί δεν τραβάει, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε. Μπορεί να βάλει 10 γκολ στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω. Μακάρι, καιρός να είναι. Προς το παρόν δεν έχει δείξει κάτι. Μπήκε ο Περόνε, άλλαξε η εικόνα. Ναι, ξέρω, δεν μπορεί να παίζει ο Περόνε όλο το μάτς. Είδατε όμως το πόσο διαφορετικός ήταν ο Ηρακλής. Πήρε βάθος, πήρε χώρο, κέρδισε μέτρα. Τσουπ, σου κάνε το λάθος, σου κάνε την κόντρα, σου κάνε τον κόλο Σχιατραβάνης. Αντίο ζωή. Ο Σχιατραβάνης ζήτημα να ακούμπησε στο μάτς την μπάλα πάνω από δύο φορές. Ζήτημα. Και η Κέρκυρα ήταν κακή. Εγώ αυτή την Κέρκυρα δεν τη φοβάμαι έτσι πως την είδα προχθές. Εκτός και αν κερδίζει όλα τα μάτς με 1-0 παίζοντας κακό ποδόσφαιρο. Τι να πω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά αυτή η Κέρκυρα είναι για άνοδο. Θα μου πεις είναι ο Ηρακλής. Έτσι πως είναι, όχι. Η Δόξαδρά μας κέρδισε μέσα στα Τρίκαλα και πήρε το Βόλο. Αν δεν είναι αυτό σημάδι ότι θα πρωταγωνιστήσει, ποιο είναι. Τον Απόλλων Λάρισσας δεν ξέρω. Δεν τον ξέρω καθόλου. Θα είναι στις καλές ομάδες. Έχει κάνει το 2-2. Οκ. Κέρδισε τον Εγινιακό 0-3 προχθές. Κέρδισε και το. Α, να τα δω, θα τα πούμε τα αποτελέσματα. Κισαμικός Εργοτέλης 1-2. Εγινιακός Απόλλων Λάρισσας 0-4. Ο Απόλλων Πόντου με 15 ποδοσφαιριστές αποστολή κέρδισε τα Τρίκαλα 1-0. Που τα Τρίκαλα και μεταγραφές έκαναν και ρόστερ έχουν και μπάτζετ έχουν, πήγαν έχασαν από τους 15 του Απόλλωνα Πόντου. Δεν το λέω υποτιμητικά, προς Θεού, έτσι. Απλά είναι μια ομάδα με πολλά προβλήματα, δεν έχει κάνει 18. Κέρδισε. Δόξα Βόλος 2-1 με ανατροπή. Η Ρόδοτο Σαΐτος Πάτων 1-0. Ο Ηρακλής με τον Ηρόδοτο που είδαμε έχουν τους ίδιους βαθμούς αυτή τη στιγμή. Καραϊσκάκης Πλατανιάς 0-1 και να δω τι έγινε στο Παναχαϊκή Σπάρτη που είχαμε νωρίτερα. Και θα σας το πω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, διαβάζοντας το μήνυμα του Θανάση. Έχω και άλλα μηνύματα, θα τα δω μετά. Όσοι πήγαν σήμερα επίσκεψη σε οφθαλμίατρο να ζητήσουν τα λεφτά από τον τραπατώνη της Τριανδρίας, γράφει ο Θανάσης. Την καλησπέρα μου. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με τα For All. 41 πλέον έχουν γίνει καταστήματα κοντά σας. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, δεν είναι πολλά, που είχαμε πρωτοξεκινήσει συνεργασία εδώ με την ώρα για μπλε και ήταν η αρχή και πλέον μιλάμε για 41 καταστήματα και θα γίνουν και άλλα φυσικά. For All εγγύηση. Και ξέρετε, θα μπείτε μέσα και θα βγείτε μετά από κανένα 2 ώρες γιατί θα θέλετε να τα πάρετε όλα. Μετά θα βγείτε κάποια στιγμή, εκτός και αν τα φάτε ή τα πιείτε εκεί, επί τόπου. Αποτέλεσμα προ 5 λεπτών, ή μάλλον κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, η Κομωτινή κέρδισε την ΑΕΚ 3-1.
Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την αγωνιστική για την Α1 ανδρών στο βόλεϊ, 25-23, 25-23, 22, 25-25, 21. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η Κομωτινή είναι καλή, δεν είναι για φούντο. Και δεύτερον, ότι η ΑΕΚ δεν είναι και το θηρίο που ίσως μας έλεγαν οι περισσότεροι ότι είναι. Είναι μια καλή ομάδα, αλλά ορίστε. Το Παναθηναϊκό τον κέρδισε 3-2, σήμερα έχασε 3-1 από την Κομωτινή. Και τα λέω όλα αυτά γιατί το επόμενο μάτς του Ηρακλή είναι στην Αθήνα το Σάββατο που μας έρχεται με την ΑΕΚ και θα έρθει μετά ο Παναθηναϊκός στη Μίκρα. Θα τα πούμε σε λίγο και με μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για το βόλεϊ αναλυτικά. Χρωστάω μηνύματα. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Μάνο και στους δύο Μάνους που μας ακούνε. Ο ένας μου γράψε, ο άλλος δεν μου γράψε, αλλά είμαι σίγουρος ότι ακούει. Την καλησπέρα στην Νατάσα που μας ακούει από την Νότια Ελλάδα. Γιώργο, όταν βάζει ο προπονητής σε λάθος θέση στους παίκτες και τον κρατάει η διοίκηση κακός, ακούγοντας κακός τον κάθε τεχνικό διευθυντή, δεν αναγνωρίζει ως φαβορή την ομάδα. Πετάει λευκή πετσέτα και δεν γίνεται να αποφασίζει ο τεχνικός διευθυντής και όχι αυτός που πληρώνει. Δείτε τις δηλώσεις του Σπανού στην ΕΤΡΙΑ, νομίζω θα έπρεπε να επέμβει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας για δυσφήμιση. Δεν ξέρω για ποια ακριβώς, αν θες να μου στείλεις ένα νέο μήνυμα, ποια ακριβώς δήλωση μιλάς του Σπανού. Για τις θέσεις το είπα, Νατάσα μου, το είπα νωρίτερα, μου το γράφει και ο Σπύρος, αλλά θα το διαβάσω, γιατί το έστειλε πριν από λίγο, από την Κιανόλευκη Ξάνθη. Καλησπέρα, Σπύρο. Ο Μυροφορίδης πότε θα βγει να πει ότι οι μεταγραφές δεν έπιασαν. Πήρες 15 παίκτες, παραπάνω νομίζω, και παίζει στον άξονα με τον Παναγιωτούδη και αριστερά Ρόβα, ενώ. Καλά, ο Ρόβας ως αλλαγή, συμπληρώνω. Ενώ πήρες το καλοκαίρι 4 εξτρέμ και αριστερά γιατί μπαίνει ο Πασάς. Για το Πασά το είπα δύο φορές, τρεις, πόσες, θα το πω και άλλες, που δεν φταίει ο Πασάς. Που παίζει εκεί γιατί υπάρχει αριστερό μπακ. Εκτός κι αν δεν είναι καλά ο Χιτζίδης, εκτός κι αν είναι ακόμα τραυματίας. Ήταν στην αποστολή. Τέλος πάντων. Θα πω και κάτι ακόμα. Το έχουμε καταγράψει όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει εδώ η εκπομπή και το ξέρετε. Και το λέει και χαίρομαι που το λέει και ο περισσότερος κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Ποιος θα είναι προπονητής, ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής ή οτιδήποτε. Μας ενδιαφέρει η ομάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλοι μας, μηδενός εξαιρωμένου, το καλοκαίρι έλεγαν και ο κόσμος έκανε πάρα πολλά, σχεδόν τα πάντα, για να έρθει ο Μυροφορίδης στον Ηρακλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δει κάτι που δεν πάει καλά και δεν του αρέσει και η ομάδα χάνει να μην το πει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ή από την άλλη δεν σημαίνει ότι έπαψε να είναι καλός, τεχνικός διευθυντής. Γιατί όπως σωστά λέει ο φίλος ο Κώστας και πάλι από την Κοπεχάγη που επιστρέφει μήνυμά του και θα το διαβάσω απλά το νόημα λίγο πιάνω τώρα. Όπως και να έχει, που έχουμε γίνει να μην την πω τη λέξη, το λέω άνω κάτω, λόγω των δύο συνεχόμενων αποτελεσμάτων, όπως και να έχει είμαστε δεύτερη αγωνιστική και τρεις βαθμούς πίσω, όχι 15. Εκτός και αν δεν κερδίσει το Αιγίνιο την Κυριακή, και εκεί εντάξει, εκεί μετά χαιρέτα μου τον Πλάτανο, πάμε για μπάντμιντον. Καμία ομάδα δεν ανέβηκε δεύτερη αγωνιστική. Πολλά κάνουνε μπαμ, πολλά κάνουνε κρά. Και τα μπαμ και τα κρά, εδώ είμαστε, τα λέμε. Και τα συζητήσαμε και με τον ίδιο τον κύριο Μυροφορίδη 50 λεπτά και τα συζητούμε και μαζί και τα καταγράφουμε και τα αναλύουμε κτλ. Κτλ. Ένα πράγμα μόνο θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή, το αποτέλεσμα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αν και ο κόσμος έχει τοποθετηθεί για τα αποτελέσματα και οι δύο ανακοινώσεις των συνδέσμων, έτσι ότι και 100 νίκες να κάνει ο Βοσνιάδης είναι ανεπιθύμητος. Το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο κόσμος. Αλλά γενικότερα πάντως, στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα, το οποίο κλίμα αρρωσταίνει όταν η ομάδα χάνει, θα καλυτερεύει και θα αποκτήσει υγεία μόνο όταν η ομάδα κερδίζει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και δεν μας νοιάζει το πώς θα κερδίζει. Ένιαξε κανέναν στην Κέρκυρα, αν και ο Σπανός το είπε ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Το είπε στις δηλώσεις του μετά, μεταξύ άλλων. Αλλά νοιάστηκε κανείς στην Κέρκυρα που η ομάδα τους ήταν τραγική. Σκοτίστηκαν. Κέρδισαν 1-0. Γεια σας. Αυτό κρατάνε.
Του έκανε την ερώτηση ο Γιώργος Μαυρόπουλος, λέει: Νατάσα, αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αν αυτή είναι η απάντησή του, δηλώσει Βοσνιάδη. Και αυτό εν ολίγης είπε ότι ο Ηρακλής έχει ήδη 3 βαθμούς, εμείς κανένα και πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για τις συνεχείς καθυστερήσεις. Μάλιστα. Αυτή ήταν η δήλωση που μας είπε η Νατάσα του Σπανού. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική και το πρόγραμμα που έχει βγει. Το μάτς του Ηρακλή δεν είναι τηλεοπτικό. Ηρακλής Εγινιακός την Κυριακή στις 3. Όλα είναι στις 3 η ώρα. Χρωστάω αποτέλεσμα πριν από αρκετή ώρα. Το Παναχαϊκή Σπάρτη έληξε με δυσκολία 1-0, που και η Παναχαϊκή δεν είναι καλά στο ξεκίνημα. Έχει ήδη βασμό με τον Ηρακλή, βέβαια. Όχι, συγγνώμη, 4, γιατί πήρε ισοπαλία στο πρώτο μάτς. Το Σάββατο Σπάρτη Εργοτέλης, Βόλος Απόλλων Πόντου από R3. Την Κυριακή Απόλλων Λάρισας Παναχαϊκή R3. Ηρακλής Εγινιακός, ΑΕΤΟΣ Πάτων Κέρκυρα, Πλατανιάς Δόξα Δράμας, Ηρόδοτος Καραϊσκάκη, Τρίκαλα Κισαμικός. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Αν η Δόξα Δράμας, για παράδειγμα, περάσει και από τον Πλατανιά, θα μας ξαναδείξει ότι είναι σοβαρός αντίπαλος. Ήδη μας το έχει δείξει με αυτά τα δύο μάτς που έχει πάρει. Ο Κώστας γράφει ξανά, επίσης λέμε ότι ο Ηρακλής ήταν ανώτερος του ΑΟΚ σε όλο το μάτς και με μία τελική χάσαμε το μάτς. Ανούσια κατοχή μπάλας με υποψίες ευκαιριών χωρίς την κλασική ευκαιρία. Μια ζωή λέμε ότι η μπάλα θέλει και τύχη και ψυχολογία. Έχουμε μπροστά μας δύο εύκολα μάτς που η ψυχολογία θα αλλάξει 100%. Εύκολο εννοείς του Εγινιακού βάσει και της Παναχαϊκής, γιατί τέταρτη αγωνιστική ο Ηρακλής πάει στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν φίλε μου Κώστα θα είναι εύκολο εκείνο. Ή περιμένεις να χάσουμε από Εγινιακό στο επόμενο, μην τρελαθούμε. 3 βαθμούς πίσω, τίποτα δεν έχει χαθεί από δεύτερη αγωνιστική. Και έχω και ακόμα ένα mail από τον Γιώργο. Αν ένα πρόσωπο εμπιστεύομαι στο φετινό Ηρακλή, είναι ο Μυροφορίδης. Επομένως, κάνω υπομονή και περιμένω την άνοδο και μόνο υπομονή, υπομονή, υπομονή. Φίλε μου Γιώργο, ναι. Είναι δύσκολη η λέξη, συγγνώμη, το ξέρεις. Ίσως καλύτερα από μένα. Συμφωνώ μαζί σου ότι η δεύτερη αγωνιστική δεν έχει χάσει τίποτα. Συμφωνώ μαζί σου ότι η άνοδος είναι ο στόχος. Και δεύτερη αγωνιστική κανένας δεν ανέβηκε. Ούτε η Δόξα έχει ανέβει που έχει κάνει το 2-2, ούτε ο Πλατανιάς, ούτε ο Απόλλων Λάρισας, ούτε ο Εργοτέλης. Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν 6 βαθμούς. Δεν ανέβηκαν. Αλλά ούτε και ο Ηράκλης, έτσι, που έχει 3. Πρέπει να αλλάξει μόνο με τις νίκες αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν αλλάζουν πρόσωπα, γιατί όταν αλλάζουν πρόσωπα, μετά δεν υπάρχει δικαιολογία. Καμία. Γιατί όταν αλλάζεις κάτι, λες ότι παραδέχομαι ότι είμαι κακός, γι' αυτό και το αλλάζω, κόβω κεφάλια και αφού κόβω κεφάλια, φέρνω καλύτερους για να ανεβώ. Αν είναι να κόψω κεφάλια και να φέρω χειρότερους, τι θα το κάνω. Οι αθλητές του Βολεϊκού Ηρακλή δεν είχαν πολύ ανάγκη από τζάκια, σόμπες, καλοριφέρ κτλ. Γιατί ο κόσμος τους ζέστανε με την παρουσία του και η πολύ καλή εμφάνιση και το πάθος που υπήρχε. Τόσο πολύ που έκανε έναν αθλητή να παίζει σε όλο το μάτς με Λουμπάγκο, που δεν είναι άλλος από τον αρχηγό της ομάδος, τον Κώστα τον Μπρούσαλη. Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Παρά τον πολύ πρόσφατο τραυματισμό σου, θύμισέ μου σε ποιο ακριβώς σημείο, πόσο ήτανε. Τι εννοείς? Η ενόχληση που είχες στη συνέχεια του αγώνα. Στο πρώτο 1,5 σετ. Στο 1,5 σετ. Ζεστάθηκες μετά. Δεν ξέρω τι σε ζέστανε. Όταν παίζει τι από όλα αυτά προείπα. Δεν γίνεται να αισθάνεσαι κάτι. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπως είπες εσύ πριν, εμείς είχαμε τον κόσμο να μας βοηθάει. Το έχω πει και θα το λέω συνέχεια ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι ο 7ος παίχτης και όχι 7ος με τη σειρά. Αν τον πάμε βάσει ιεραρχίας, είναι ο πρώτος που μας βοηθάει, μας δίνει δύναμη, μας στηρίζει. Και χθες ήταν συγκλονιστικός γιατί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Είτε χάραμε την κερδίζαμε, είτε κερδίζαμε, ήταν δίπλα μας. Τον αισθανόμασταν δίπλα μας, στο γήπεδο. Ξέρεις τι, βλέποντας και σένα να κάνεις την προσπάθειά σου παρά τον πόνο, που θα σε ρωτήσω σε λίγο για αυτό το κομμάτι και περαστικά κιόλας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Εντάξει, μία ερώτηση. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, σκέφτηκα πάρα πολλές φορές βλέποντας το μάτι την ατάκα σου για το πόσα γούστα κι εσύ και οι συμπαίκτες σου θέλετε να βγάζετε σε αυτά τα παιχνίδια. Συμπληρώνω βέβαια ότι κυρίως αυτό σας βγαίνει στα εντός έδρας.
Γιατί αντίστοιχα παιχνίδια εκτός, όπως για τον ΠΑΟΚ δύο φορές φέτος, δεν σας βγήκε αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το ότι είναι στη μικρά. Έχει κατηφόρα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, το χρησιμοποιώ λίγο για το βόλεϊ. Ή φταίει κάτι άλλο. Η μικρά έχει κατηφόρα, από πολύ παλιά, όχι από πέρυσι. Εννοείται. Ξανά στην ομάδα. Εννοείται. Τώρα, και η παρατήρηση ότι όταν πάμε εκτός από τη μικρά, χάνουμε πολύ από τη δύναμή μας, είναι και αυτή η παρατήρηση. Σωστή. Εκεί πάνω δουλεύουμε, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, και αυτό είναι κυρίως ψυχολογικό. Γιατί δεν βγάζετε γούστα εκτός έδρας, έτσι, πολύ απλή ερώτηση που σου κάνω. Είναι πολύ απλό. Το πρώτο πράγμα που δεν είναι ο κόσμος μας. Ναι. Δεν έχουμε τη σιγουριά ότι εκεί που θα το χρειαστούμε, στο δύσκολο θα μας βοηθήσει. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε και στα εκτός έδρας. Ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Θέλω να ελπίζω από το παιχνίδι του Σαββάτου και μετά θα δούμε έναν διαφορετικό Ηρακλή και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία... Ξέρεις ότι ναι. Ξέρεις, κρατάω τις υποσχέσεις μου. Δεν τις αφήνω ημιτελή. Το ξέρω και το εύχομαι να γίνει πράξη. Η επόμενη αντίπαλος είναι η ΑΕΚ που έχασε πριν από λίγο 3-1 στην Κομωτινή. Δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι, Κώστα. Κοίταξε, η ΑΕΚ από ό,τι είδα όσο μπορούσα να δω έχει απουσίες. Έλειπε ο Κανέλος, φαίνεται, πει της προγραμματικής. Ναι. Είναι μια σημαντική απώλεια για αυτή την ομάδα ο Στο Κανέλος. Κέντρο, βεβαίως. Και δεν ξέρω αν θα παίξει το Σάββατο. Αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ΑΕΚ. Γιατί κάμε στην έδρα της. Οπότε πάμε για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Που φυσικά θέλουμε να το δώσουμε όλοι για να το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη για μας. Θυμάμαι, τώρα θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα για τον πόνο. Θυμάμαι σε παιχνίδι στα Βασιλικά, Άρης Ηρακλής. Πάλι στο ξεκίνημα ήταν, πριν ξεκινήσει το μάτς, το ζέσταμα, θα με βοηθήσει αυτό. Πάλι έχεις αυτό το πρόβλημα. Ανά 10 χρόνια σε πάει μάλλον, σε κυνηγάει εδώ. Ένα δεκαετία. Και σε σημαντικά παιχνίδια. τι κάνεις εκεί. Γιατί είναι δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή κλειδώνει η μέση σου. Και δεν είναι να πεις ότι είσαι, θα μπεις για ένα σέρβις. Παίζεις όλο το μάτς σε ένταση, με 200 σφιγμούς, με τον Ολυμπιακό, σε ντέρμπι, με τον κόσμο. Αυτά, τι γίνεται, πώς το ξεπερνάς, πώς το διαχειρίζεις. Μέσα σε δευτερόλεπτα, έτσι. Δεν είμαι μόνος, έχω και βοήθεια από τον Παύλο του Ηρακλή και τον Τόρκο. Εκεί πάει και το μισό της ερώτησης, εκεί πάει. Ναι. Έχω και τον γυμναστή από πίσω, το δικό μου. Υπάρχει τίμα από πίσω, δεν είμαστε μόνο οι αθλητές. Είδα και τον Στέλιο εκεί, σε πλάκωσε ο Ναυροζίδης. Αυτό ακριβώς. Έπεσε όλος πάνω σου. Για τόσο Δήμο Ασφαλής δεν είμαι μόνος στο γήπεδο. Ή δεν παίρνω την απόφαση μόνος μου. Εγώ ήθελα να συνεχίσω, αλλά είμαι και αυτοί, okay, πάμε, είμαστε δίπλα σου, καταλαβες. Ναι. Ναι. Όπως και έξω από το... έχω το δικό μου το γυμναστή που με φωτίζει, που με βοηθάει. Βεβαίως. Είναι ένα staff. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε. Και έχει πολλή δουλειά αυτές τις μέρες, και βέβαια. Ελληνικό είναι. Αλήθεια, τώρα κάνεις κάποια αποθεραπεία, θα έχεις θέμα για το Σάββατο. Κάνω θεραπείες, θέλω να πιστεύω πως δεν θα έχω θέμα για το Σάββατο. Ωραία. Αλλά και να υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί ο πόνος θα υπάρχει, δεν είναι θέμα μη σχεδόν το χείρι μου ή όχι από το Ναβάνο του Σάββατο. Κατεβαίνεις, παίζεις κανονικά. Παρά το δικό σου πρόβλημα, Κωστή, η ομάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανάσα και νομίζω σε σχέση με το περσινό 2-3 θεωρώ ότι φέτος ήσασταν ακόμα πιο κοντά να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Φέτος αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στο τρίτο σετ και δεν κάναμε στο τρίτο λες, όχι στο tie break. Στο τρίτο, θα κερδίζαμε 3-1. Αν ήμασταν λίγο προσεκτικοί στο τρίτο σετ, ο καθένας από ένα λάθος να μην έκανε, γιατί όλοι σε εκείνο το σετ κάναμε από ένα αστείο λάθος, χαζό λάθος, πώς να το πω τώρα. Ναι. Αχρίαστο. Λάθος, αχρίαστο. Που δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Θα κερδίσαμε 3-1 τον αγώνα και θεωρώ ότι εμείς δώσαμε στον Ολυμπιακό 2 βαθμούς. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός. Ενώ πέρυσι τους πήρε ο Ολυμπιακός γιατί έπαιξε καλύτερα φέτος, εμείς τους δώσαμε τον Ολυμπιακό 2 βαθμούς. Ναι. Και εκεί είναι το αισιόδοξο κομμάτι της όλης υπόθεσης. Ότι πλέον ο Ηρακλής έχει ανέβει επίπεδο, φαίνεται στο γήπεδο και πάει. Πριν γυρίσουμε εμείς τα καπί που λέω και που αρέσει να λένε και σε άλλους άλλοι δημοσιογράφοι, αυτές οι ομάδες έρχονταν μέσα στην μίκρα και κέρδισαν. Καλά, τώρα έρχονται, ναι. Και τους δίνουμε εμείς 2 βαθμούς, καταλάβατε. Την απόδοση μας είναι πολύ θετικό αυτό το τέτοιο. Φυσικά είμαστε αναχωρημένοι που χάσαμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Αλλά κρατάμε το βαθμό. Και το χειροκρότημα στο τέλος. Κρατάμε την ψυχολογία που πήραμε και φυσικά το χειροκρότημα του κόσμου που είναι ότι είμαστε δίπλα σας και σας στηρίζουμε. Για τα καπί που λένε οι άλλοι, δεν ξέρω τι λένε. Εγώ βλέπω ότι ο Λάμψο Μπαμπαλιούδας πάλι ήταν καλύτερο λίμπερο στα 46 του. Και οι υπόλοιποι που θεωρούν κάποιοι άλλοι μεγάλους, γερασμένους κτλ. Κάνουν αυτά που κάνουν, τραυματίες και οτιδήποτε άλλο σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια.
Οι απαντήσεις, Κώστα, δίνονται μέσα στο γήπεδο, έτσι, δεν δίνονται στις 100%, έτσι, θα μέσα στο γήπεδο κρινόμαστε και εκεί θέλουμε να κρινόμαστε, μέσα στο γήπεδο. Όταν παίζουμε καλά, παίζουμε καλά, όταν δεν παίζουμε καλά, είμαστε πρώτοι που παίρνουμε την ευθύνη. Σε αυτήν την τετράδα αγώνων, δηλαδή, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, που ομολογουμένως τέτοια κλήρωση το είχα πει και όταν είχε γίνει, δεν την έχω ξαναδεί σε κανένα άθλημα. Έχω δει 2 συνεχόμενα ντέρμπι, έχω δει 3 συνεχόμενα ντέρμπι, 4 δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί. Τέλος πάντων, αυτά έφερε η κλήρωση. Ποιος απολογισμός, συγγνώμη, θα σ' άφηνε ικανοποιημένο, ήδη είμαστε στους 3 βαθμ, στους, στον 1 βαθμό, συγγνώμη. Εμένα προσωπικά οι 12 βαθμοί θα μ' αφήνε ικανοποιημένο, αλλά ναι. Πλέον έχουμε χάσει 5. Πάμε για το απόλυτο από εδώ και πέρα. Πάμε για 7. Φυσικά δεν είναι εύκολο. 1 και 6, 7 δεν πάει. Ναι, έτσι πάει. Δεν είναι και 3 από την Κυψιά, 10. Όχι, όχι, λέω για τα 4 ντέρμπι τα συνεχόμενα. Ναι. Ναι, ναι. Και με την Κυψιά ντέρμπι, γιατί πέρσι με την Κυψιά παίξαμε στα play-off. Το κάνατε εύκολο να φανεί, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Σωστά. Είναι η κατηφόρα της Μίκας. Σωστό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός τώρα. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια για τα δύο, είναι ντέρμπι και όλες αυτές οι ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο. Να πλασαριστούν όσο δυνατόν ψηλότερα στην τετράδα. Οπότε ό,τι πόντους παίρνουμε από αυτά τα παιχνίδια είναι υπέρ μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά η ομάδα φορμάρεται. Γιατί φυσικά δεν φορμάρεται από το πρώτο παιχνίδι η ομάδα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι με το αποκορύφωμα τέλη του μήνα που είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι η ομάδα θα είναι σε full φόρμα. Αυτοί οι μικροτραυματισμοί να μην έρχονται και όλα καλά θα πάνε, πιστεύω. Μιας και πολύ το ανέφερες, η Ευρώπη είναι σιγά σιγά στο μυαλό ή το έχουμε άκρη τελείως και όταν έρθει. Δεν το σκεφτόμαστε. Δεν το σκεφτόμαστε. Νωρίς είναι ακόμα. Με τα παιδιά που μίλησα είναι πολύ νωρίς ακόμα για μας. Έχουμε 2 παιχνίδια ντέρμπι, θέλουμε να μαζέψουμε βαθμούς, αρχές γενομένες από την ΑΕΚ, να πάμε επιτέλους να δείξουμε ότι και έξω από τη Μίκρα μπορούμε να κάνουμε ζημιές. Αρκετές, γιατί και πέρσι κάναμε ζημιές, νίκη πάμε Χαϊκού και δεν συμμαζεύεται. Φέτος θέλουμε να είμαστε τα τεκτημένα της νίκας και να πάμε να δουλέψουμε στα εκτός έδρας καλύτερα. Κάτι ακόμα, έχεις παίξει πολλά χρόνια και στην Γαλλία, έχεις παραστάσεις από το εξωτερικό, πολύ μεγάλη εμπειρία, Ολυμπιάδες κτλ. Αυτό, Κώστα, που γίνεται φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, φαντάζομαι δεν το έχεις ξαναζήσει πουθενά. Το να έχει κάθε ομάδα 2 ρεπό, το να είναι 10 ομάδες. Να μην έχει ξαναγίνει κλήρωση. Φαντάζομαι ότι. Οι 10 ομάδες δεν πειράζουν. Αρκεί να είναι προγραμματισμένες από τον Ιούνιο. Το 2 ρεπό δεν πειράζει. Το 2 ρεπό είναι πολύ κακό. Ναι. Γιατί τα 2 ρεπό έχει 2 εβδομάδες. Γιατί μας είναι κολλητά τα ρεπό μας. Έχει ταιριάξει έτσι. Θα κάνουμε ναι. Μια μίνι προετοιμασία. Γι' αυτό σου είπα η ομάδα θα φορμαριστεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου που είναι το ευρωπαϊκό. Γιατί έχει σταματάει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μετά ξαναπαίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. 25 Νοεμβρίου και μετά ξαναπέζει το 12 Δεκεμβρίου. Εκεί υπάρχει η Ευρώπη. Υπάρχει 6 Ευρώπη. Δεκεμβρίου νομίζω εκεί. Είναι στη Μίκρα ο επαναληπτικός. Τον Τεσέρας, ναι, τον Τεσέρας. Αλλά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 10 ομάδες που δεν έγινε καν κλήρωση. Δηλαδή, γι' αυτό είπα και για αυτά που έχεις δει στο εξωτερικό. Εμείς είμαστε αθλητές να ασχολούμαστε με τα αγωνιστικά. Τα εξωαγωνιστικά υπάρχουν άλλοι που δεν σας σκέφτονται και πολύ όμως μάλλον. Που ασχολούνται. Αυτό το ότι δεν μας σκέφτονται είναι λογικό. Ναι. Αλλά το έχουμε δει και σε άλλες χρονιές. Να παίζουν 2 τελικούς ταυτόχρονα, να παίζουν πέρυσι τελικό, να τελειώνουμε 12.30 ώρα και να παίζουμε 5 ώρα το απόγευμα. Αυτό δεν είναι. Δεν μας ξαφνιάζει. Ότι παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Συνηθισμένοι είμαστε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Έχεις. Στα βουνά χιονίζει, αλλά είναι συνηθισμένοι αυτοί εκεί πέρα. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εύχομαι καλή αποθεραπεία. Καλή ξεκούραση, καλή δύναμη να επιστρέψεις στις προπονήσεις. Και επειδή είπες ότι ό,τι υπόσχεσαι το κάνεις, η ΑΕΚ σας περιμένει το Σάββατο στην Αθήνα. Και θα πάμε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια φορμαλισμένη ΑΕΚ, μια δυνατή ΑΕΚ. Αλλά όπως είπα και πριν, και εμείς είμαστε στα πάνω μας. Οπότε θα γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και ελπίζω να είμαστε εμείς αυτοί που θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Κάτι ακόμα χαίρεσε φέτος, τελευταίο είναι αυτό, δεσμεύομαι να μην σε κουράσω άλλο. Χαίρεσε φέτος που έχεις πλουραλισμό και επιλογές. Δηλαδή δεν είναι μετρημένα τα κουκιά. Και στις άκρες να παίξω και με το διαγώνιο να παίξω και στα κέντρα έχω παίχτες αρκετούς, δόξα τω Θεώ, μοιράζω φέτος το παιχνίδι. Φέτος έχουμε 14 αθλητές σε δημοπόλεμους που ανά πάση στιγμή μπορούν να μπουν στην ομάδα.
Εδώ θέλουμε να πούμε και τα συγχαρητήρια στη διοίκηση που έκανε τον αγωνιστικό σχεδιασμό του προπονητή στο, θεωρώ, στο 100%. Και υπάρχει και βάθος πλέον, έτσι. 100%. Γι' αυτό σου λέω 14 αθλητές. Ο μικρός ο Μούχας μπήκε στον ΠΑΟΚ, έκανε, έδειξε ότι είναι εδώ. Όλα τα παιδιά από πέρυσι έχουν δείξει ότι είναι εδώ. Η ομάδα έχει και βάθος. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, γιατί άλλες ομάδες από ό,τι έχουμε δει δεν έχουν το βάθος του ΠΑΟΚ που έχουμε εμείς. Α, μου είπε σήμερα έλειπε ο Κανέλος και έχασε 3-1 την Κομωτινή. Έλειπε ένας παίκτης. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Δεν ξέρω αν έφταξε μόνο αυτό, αλλά είναι ένα στοιχείο. Αλλά για σένα είναι. Εμείς έχουμε, σου είπα, 14 αθλητές ανά πάση στιγμή. Έτσι ακριβώς. Εγώ, οποιοδήποτε αθλητής μπαίνει μέσα, είμαι σίγουρος ότι το παιδί θα τα δώσει όλα. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Ωραία. Και πάλι συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Εύχομαι να έρθει η νίκη το Σάββατο με το καλό, Κωστή. Ευχαριστώ καλή πολύ. Εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή. Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Κώστα Προύσαλη, που έσφιξε τα δόντια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μη μας τύχει. Εδώ θα μας τύχει να οδηγάμε, που λέει ο λόγος, και θα βγάλουμε αλάρμ να πάμε δεξιά και να πάμε σε κανένα γιατρό, κανένα νοσοκομείο. Πόσο μάλλον όταν πρέπει να σου τύχει αυτό, να σε πιάσει ένα λουμπάγκο, να. Τι κάνεις. Ο Κώστας το έχει ξανακάνει και πριν 10 χρόνια, τότε στα Βασιλικά, αν θυμάσαι εκείνο το Άρης Ηρακλής, το έκανε και τώρα. Έπαιξε και παραλίγο η ομάδα, δεν ήθελε πολύ να κερδίσει τον Ολυμπιακό με εκπληκτικό κλίντι και με όλους. Εντάξει, απλά ο Βραζιλιάνος είναι και, ξέρετε, έχει και αυτό το απεραμέντο με τον κόσμο, παθιάζεται κτλ. Και ήταν εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Μεταγραφή από το πουθενά, έτσι. Όταν λέω από το πουθενά, γι' αυτό είπε και ο Κώστας τα συγχαρητήρια νωρίτερα. Δεν έχει παίξει στην Ευρώπη αυτός ο παίκτης. Κάποιος τον ανακάλυψε, κάποιος τον βρήκε, τον έφερε στον Ηρακλή και μπράβο του. Λοιπόν, να κλείσω με αποτέλεσμα γυναικών στο βόλεϊ. Κέρδισε ακόμα ένα μάτς η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή και έκανε το 4 στα 4. Αυτή τη φορά το Πήγασο Πολύχνης με ένα 3, το 5 στα 5 έκανε, συγγνώμη. Απλά έχει 13 βαθμούς, έναντι 15 του Μυγδονιακού, γιατί πήρε η ομάδα στο tie break, το ΒΑΟ και τη ΜΕΝΤ. Στο μπάσκετ δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Θα έχουμε το Σάββατο στην Καστοριά εκτός έδρας παιχνίδι. Τα κορίτσια στο γυναικείο μπάσκετ έχασαν από τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφε με 56-76. Για όλα αυτά θα έχουμε περισσότερο χρόνο να μιλήσουμε και αύριο, πρώτα Θεός, 7-8 εδώ στην εκπομπή μας, στην ώρα για μπλε. Παρέα με το Φορόλ, με τα τζάκια Βολκάνο και με τα υπέροχα ρούχα IBE, Λιάδης Μπάμπης, Κρά 14, με Φλέμι Γωνία, ως Αμπελόκηπους. Σας καληνυχτούμε, δίνουμε σκυτάλι στο ντουέτο. Γιάννης Γιαννούλης, Σταύρος Κόλκας, Γιάννης Γιαννούλης, στη συνέχεια του προγραμματός μας. Να είστε καλά.